να πάμε λίγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κρήτη. Είναι μια ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωση και συζήτηση με τους πολίτες. Σωστά. Αύριο λοιπόν βλέπουμε και τη σχετική αφίσα Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου. Ναι. Καθώς υπάρχουν έτσι εκπρόσωποι οι οποίοι θα συζητήσουν με πολίτες στην Κρήτη και για την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και για την αναπτυξιακή στρατηγική της Κρήτης, μιας και βρίσκονται στο νησί, για το τι κάνει και τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κρήτη, αλλά και την πολιτική ενέργεια, καθώς βιώνουμε και όλες αυτές τις αλλαγές λόγω της ενεργειακής κρίσης. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή, για αυτόν τον λόγο, θα μιλήσουμε με την κυρία Νέλη Παλαιολόγου. Είναι αναπληρώτρια επικεφαλής της Ομάδας Επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, αλλά και με την κυρία Ελβίρα Φόρτε, υπεύθυνη τύπου του Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Μάλιστα. Πάμε να τους συναντήσουμε. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μία συζήτηση, μία ανοιχτή εκδήλωση, ενημέρωση και συζήτηση, όπως προείπαμε, τους πολίτες, με φόντο έναν τίτλο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται στην Κρήτη με τις αξίες, τα μηνύματα και τα δεδομένα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή. Κυρία Παλαιολόγου, να ξεκινήσω με εσάς. Για πείτε μας, τι σηματοδοτεί η διεξαγωγή αυτή της πρωτοβουλίας και της εκδήλωσης? Αυτή η εκδήλωση γίνεται, είναι η τέταρτη κατά σειρά που γίνεται σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας σε συνεργασία των δύο γραφείων που εκπροσωπούν τα θεσμικά όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο στόχος είναι να ξεκινήσουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο γιατί μας αφορά άμεσα το τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι τα δικαιώματά μας, ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας, τι ωφελούμαστε από την συμμετοχή ως κράτος μέλους της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν όψει των ευρωπαϊκών εκλογών που θα γίνουν το 2024. Ο στόχος λοιπόν είναι να ενημερώσουμε πολίτες και δημοσιογράφους γιατί οφείλουμε όλοι να ξέρουμε τι διακυβεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί πρέπει όλοι να συμμετέχουμε ενεργά σε αυτό το διακύβευμα. Κυρία Παλαιολόγου, μιας και αναφέρατε και τους δημοσιογράφους, σήμερα το πρωί διοργανώσατε και ένα σχετικό σεμινάριο, έτσι ώστε και οι δημοσιογράφοι να μάθουν ή τέλος πάντων να ενημερωθούν λίγο περισσότερο για βασικά θέματα που έχουν να κάνουν με ευρωπαϊκά ζητήματα και σε ό,τι έχει να κάνει και με τη μεταφορά προς τους πολίτες. Γιατί η πληροφορία έρχεται, αλλά πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι δεν φτάνει με απλό τρόπο στους πολίτες. Κάτι τέτοιο επετεύχθη σήμερα? Επετεύχθη με δεδομένο ότι και από τα δύο θεσμικά όργανα τους δώσαμε όλες τις πληροφορίες για το πού μπορούν να ενημερώνονται για τις πολιτικές, τις χρηματοδοτήσεις και ό,τι άλλο κάνει κάθε ευρωπαϊκό όργανο που εκπροσωπούμε, πώς μπορούν να έχουν άμεση ενημέρωση είτε μέσω των δελτίων τύπου που βγάζει κάθε γραφείο, είτε μέσω των social media, είτε μέσω άλλων ερευνητικών οργανισμών που έχει κάθε ένα από τα δύο όργανα, προκειμένου να εντοπίζουν την πολιτική ή το θέμα ή τη χρηματοδότηση που τους ενδιαφέρει και να μπορούν μετά να έχουν όλα τα στοιχεία και τις πηγές προκειμένου να γράψουν κάποιο άρθρο. Αλλά πέραν αυτού ήταν και χρήσιμη η σημερινή εκδήλωση γιατί θέλαμε ακριβώς να τους δείξουμε πέρα από το πού μπορούν να βρουν τις πληροφορίες ακριβώς ποιες είναι οι προτεραιότητες αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές είναι αυτή τη στιγμή μια παρόλη στις κρίσεις που έχουν έλθει τα τελευταία χρόνια είτε με το COVID είτε τώρα με τον πόλεμο και το ενεργειακό πρόβλημα που έχει προκύψει οι προτεραιότητες παραμένουν, είναι μια πράσινη, ψηφιακή και δίκαιη μετάβαση και ακριβώς για αυτό το λόγο παρέχονται και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να μπορέσει κάθε κράτος και κυρίως κάθε περιφέρεια να αντιμετωπίσει τις αλλαγές αυτές και αυτές τις μεταβάσεις όσο γίνεται με τον καλύτερο τρόπο για την κοινωνία. Κυρία Φόρτε, να περάσω σε εσάς πόσο σημαντική είναι αυτή η διαδικασία εξωστρέφειας που έχετε υιοθετήσει και ως γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βέβαια στην Ελλάδα και στο κομμάτι γενικότερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πόσο σημαντική είναι αυτή η επικοινωνία που υπάρχει ανάμεσα σε στελέχη και σε απλούς πολίτες. Ο λόγος ύπαρξης και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, όλων των γραφείων ανά τα κράτη-μέλη,
αλλά ως ένα βαθμό και της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ακριβώς αυτό που είπατε, η επικοινωνία με τους πολίτες και η προσπάθεια να φέρουμε πιο κοντά αυτούς τους δύο κόσμους. Είμαστε πιο κοντά από ό,τι μπορεί να δείχνει η χιλιομετρική απόσταση, και ως πολίτες αλλά και ως δημοσιογράφοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η δική μας αποστολή είναι αυτή. Είτε με ψηφιακό τρόπο, γιατί κάτι τέτοιο δεν μπορούμε όχι απλώς να το αρνηθούμε, αλλά δεν μπορούμε να μην προσαρμοστούμε σε αυτά τα δεδομένα της εποχής, είτε με δράσεις όπως αυτή η διημερίδα, αυτό το διήμερο μάλλον, που βρισκόμαστε εδώ στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, με τομείς, με ενότητες που ελπίζουμε ότι καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα της ζωής σε κάθε περιφέρεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κρήτη, εγώ θα τα αλλάξω λίγο, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κρήτη. Τι σηματοδοτεί γενικά η διεξαγωγή αυτής της πρωτοβουλίας στην περιφέρεια Κρήτης και πόσο αισιόδοξη πρέπει να είναι η Κρητική αναφορικά με το μέλλον και τους ισχυρούς δεσμούς που έχουν χτιστεί ανάμεσα στην Ευρώπη και την περιφέρεια. Με φόντο βέβαια αξιοποίηση κονδυλίων, με φόντο συγκεκριμένους προϋπολογισμούς και με φόντο βέβαια τον γενικότερο σχεδιασμό που έχει χτιστεί και έχει υλοποιηθεί και έχει εκπονηθεί για τα επόμενα χρόνια. Ως προς την αισιοδοξία, νομίζω ότι και η Κρητική, όπως και όλοι οι Έλληνες, διανύουν μια περίοδο που μπορεί να μην είναι από αυτές τις πιο φωτεινές, έτσι, σε σχέση με τους εξωγενείς παράγοντες που κάθε άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει στη ζωή του. Ωστόσο, αυτό που έχουμε έρθει να συζητήσουμε και αυτό που είναι, αν θέλετε, και το ζητούμενο κάθε προσπάθειας επικοινωνιακής που κάνουμε με τους συναδέλφους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τους συνεργάτες από τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης, όπως είναι το Europe Direct εδώ στην Κρήτη, αλλά και η συνεργασία που έχουμε, θα μου επιτρέψετε να αναφέρω, και την περιφέρεια Κρήτης, γιατί κάθε τέτοια δράση που κάνουμε δεν θα ήταν εφικτή αν δεν είχαμε τις συνέργειες αυτές και με τις κατατόπους περιφέρειες. Αυτές λοιπόν οι δράσεις και αυτές οι πρωτοβουλίες και αυτές οι προσπάθειες έχουν στόχο όχι μόνο να ενημερώσουμε, είναι διπτός ο στόχος, όχι μόνο να ενημερώσουμε για το τι γίνεται, όχι γενικώς και αορίστως, αλλά και τι συμβαίνει την τελευταία πενταετία, αν θέλετε, μια που μιλήσαμε και για ευρωπαϊκές εκλογές, στην οποία έχουν θητεία οι ευρωβουλευτές, οι κυβερνήσεις, οι υπουργοί, οι επίτροποι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοι όλοι, με άμεσο ή άμεσο τρόπο, έχουν εκλεγεί από τους πολίτες, αλλά και για να συζητήσουμε και τα πεπραγμένα, αλλά και πώς αυτά αφορούν συγκεκριμένα τους πολίτες της Κρήτης, τους πολίτες του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και ούτω καθεξής σε όλο το νησί. Γιατί λοιπόν έχει σημασία όχι απλώς να νιώθουμε μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας, αλλά να διεκδικούμε και αυτό το ρόλο ως πολίτες με τη συμμετοχή μας στα κοινά. Οι σημερινές λοιπόν και οι αυριανές δράσεις νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία σε μια ευρεία, αν θέλετε, προεκλογική περίοδο, διότι διανύουμε προεκλογική περίοδο και για εθνικές αλλά και για τοπικές εκλογές στην Ελλάδα και πάμε φυσικά και σε λιγότερο από 1,5 χρόνο για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Είναι σημαντικό. Περιμένουμε να έρθουν και οι πολίτες αλλά και εσείς αύριο για να συζητήσουμε, όχι απλώς για να ακούσετε εμάς να μιλάμε. Κυρία Παλαιολόγου, αναφορικά έτσι με την αυριανή εκδήλωση, ποιες θεματικές θα ανοίξετε, σε ποιους κλάδους θα συζητήσετε και θα αναφερθείτε με τους πολίτες που θα έρθουν να σας συναντήσουν από κοντά? Ο στόχος της αυριανής εκδήλωσης είναι να συζητήσουμε την αναπτυξιακή στρατηγική της Κρήτης και πώς η ευρωπαϊκή πόρη, τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία συμβάλλουν σε αυτήν τη στρατηγική, η οποία πρέπει και οφείλει να είναι σύμφωνη με τις προτεραιότητες που ανέφερα πριν. Πρέπει να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είναι κάτι που γίνεται πρώτη φορά, ούτε η Ευρωπαϊκή ξαφνικά άρχισε να πηγαίνει σε κάθε περιφέρεια ή εδώ στην Κρήτη συγκεκριμένα. Περιφερειακά προγράμματα με ένα μεγάλο προϋπολογισμό τετραετή περίπου υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά πολλά χρόνια και γι' αυτό το λόγο εδώ στην Κρήτη έχουν αναπτυχθεί υποδομές καθώς και σημαντικές
επιδοτήσει ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου η περιφέρεια της Κρήτης να αναπτυχθεί έτσι ώστε να φτάσει στο επίπεδο άλλες περιφέρειες της Ευρώπης, γιατί αυτός είναι και ο στόχος της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μειωθούν οι ανισότητες και να υπάρξει ίσως καταμερισμός σε θέματα εργασίας και κοινωνικής πολιτικής και καθώς και οικονομικής πολιτικής. Έτσι λοιπόν αύριο θα καλύψουμε μία μεγάλη γκάμα θεμάτων που έχουν λάβει πόρους από τα διάφορα ταμεία και καλύπτουν διάφορους τομείς. Αυτό μπορεί να είναι το περιβάλλον, μπορεί να είναι η υγεία, μπορεί να είναι η εκπαίδευση, μπορεί να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μπορεί να είναι η καινοτομία, μπορεί να είναι η έρευνα, μπορεί να είναι οι μεταφορές. Είναι πάρα πολλοί τομείς οι οποίοι με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι γύρω στο 85% σε κάθε τετραετία που υπάρχει τα κυφυσιακά προγράμματα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβάλλει στην ανάπτυξη του τόπου. Πρέπει να πω ότι το πρόγραμμα της Περιφέρειας το 2014-20 έχει πάει εξαιρετικά καλά, τελειώνει τώρα, κλείνει, είναι γύρω στο 90% η απορροφητικότητα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ικανοποιημένοι όλοι που μπορούμε να δούμε έργα στην πράξη, παράδειγμα το Μουσείο του Ηρακλείου, ας πούμε, ή άλλες υποδομές, τα οποία πραγματικά δίνουν στον τόπο, δίνουν στους πολίτες τη δυνατότητα να ζουν καλύτερα και να αναπτυχθούν μαζί με ανάλογες επενδύσεις εδώ στην περιφέρεια. Κλείνοντας, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα και σε εσάς, κυρία Παλαιολόγου, αλλά και στην κυρία Φόρτε. Θα ξεκινήσω με εσάς, γιατί εκπροσωπείτε έτσι τα θεσμικά όργανα στην Ελλάδα. Θέλω να ρωτήσω αν το feedback που παίρνετε από τους πολίτες που έρχεστε σε επαφή, γιατί δεν είναι μόνο αυτές οι εκδηλώσεις, υπάρχει μια πολύ ενεργή παρουσία και στα κοινωνικά δίκτυα και έχω παρατηρήσει ότι προσπαθείτε να απλοποιήσετε κάποιες έννοιες, κάποιες διαδικασίες που σε έναν απλό πολίτη φαίνονται λίγο δυσνόητες και αντιπροσωπεύουν αυτό που αναφέρατε και εσείς στην αρχή, ότι δεν είναι τελικά τόσο μακριά από εμάς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία χρόνια, ίσως από την πανδημία και μετά, που νιώσαμε ότι όλοι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα κοινό εχθρό. Τι είναι αυτό που έχετε εισπράξει από τους πολίτες με τους οποίους έχετε έρθει σε επαφή? Καταρχήν μπορώ να αναφέρω τα τελευταία αποτελέσματα του Ευρωμπαρόμετρου, το οποίο δείχνει ότι παρόλες τις κρίσεις, παρόλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί ειδικά με τον πόλεμο, ο κόσμος, οι πολίτες στην Ελλάδα συνεχίζουν να εμπιστεύονται και να αποζητούν την αλληλεγγύη που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη χώρα μας και γενικά μεταξύ των χωρών. Αυτό είναι λοιπόν κάτι που φαίνεται μέσα από το Ευρωμπαρόμετρο, αλλά και στις συζητήσεις που έχουμε με τους πολίτες σε κάθε περιφέρεια που πάμε, καταλαβαίνουμε ότι έχουν ανάγκη και να ενημερωθούν, να ξέρουν τα δικαιώματά τους, να ξέρουν τις υποχρεώσεις τους, προκειμένου να μπορέσουν να συμβάλλουν ακριβώς στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Είμαστε μια οικογένεια, δεν είμαστε θεατές, συμβάλλουμε όλοι σε αυτό και νομίζω είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από αυτή την εκδήλωση και όλες τις άλλες εκδηλώσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κρήτη και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Κυρία Φόρτε, εσείς από την πλευρά σας και με δεδομένο ότι ολοκληρώθηκε και η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για τους πολίτες όχι μόνο να θέσουν τα ερωτήματά τους, αλλά να βρουν και λύσεις στα ίδια τα προβλήματα. Και να προτείνουν λύσεις, τις οποίες τα τρία θεσμικά όργανα, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν δεσμευτεί ότι θα βρουν τρόπους να τα κάνουν, να κάνουν κάτι από αυτά πράξεις, να τα κάνουν με κάποιο τρόπο πράξη, είτε με νομοθετήματα, είτε αν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συστάσεις, με οδηγίες ή με κάποιο άλλο τρόπο πολιτικές που να ευνοήσουν τα κράτη-μέλη, ώστε αυτά να τοποθετηθούν πιο συγκεκριμένα πάνω στα ζητήματα που έχουν θέσει οι πολίτες. Είναι η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης που αναφέρατε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς και οι ίδιοι θεσμοί, αλλά και η πολιτική, θα μου επιτρέψετε να πω, η πολιτική με όμικρον γιώτα, αναγκάζονται και λόγω της πανδημίας, αλλά και λόγω της ίδιας της
επιθυμίας των πολιτών που εκφράζεται μέσα από τα ευρωβαρόμετρα, όπως είπε η Νέλη, ζητούν παρένθεση και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερα. Όταν, ξέρετε, διαβάζουμε κάτι σε μια δημοσκόπηση όπως είναι το Ευρωβαρόμετρο που λέει «Δεν είμαι ευχαριστημένος», συνήθως συνοδεύεται και από άλλες ερωτήσεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι δεν είμαι ευχαριστημένος γιατί ζητώ και περιμένω από εσάς περισσότερα. Αυτές λοιπόν οι δράσεις, όπως η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, που ήταν ένα πρωτοφανές εγχείρημα δημοκρατίας από τα κάτω προς τα πάνω, όπως λέμε, οι πολίτες μίλησαν και οι πολιτικοί άκουσαν. Και βρίσκεται τώρα στην διαδικασία της συλλογής αυτών των συμπερασμάτων, ώστε να γίνουν κάτι συγκεκριμένο. Όπως είπε και η Νέλη προηγουμένως, αυτά που ακούμε και αυτά που εισπράττουμε από τους πολίτες, είτε βρισκόμαστε κοντά σας με φυσική παρουσία, είτε και με διαδικτυακή παρουσία, διότι ο COVID μας δημιούργησε και αυτές τις ευκαιρίες να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογική πρόοδο, ώστε να βρισκόμαστε κοντά με περισσότερους τρόπους και πιο συχνά. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία που έχουμε είναι αυτά που οφείλουμε ως θεσμοί να αξιοποιήσουμε, που οφείλετε ως δημοσιογράφοι να εξακολουθείτε και από τη δική σας την πλευρά να πιάνετε αυτό το νήμα και να το συνεχίζετε, και οφείλουν και οι πολίτες ως ενεργοί και συμμέτοχοι σε μια δημοκρατία και να ζητούν περισσότερα, αλλά και ακριβώς να εμπλέκονται στις διαδικασίες, είτε ψηφίζοντας τις ευρωπαϊκές εκλογές, είτε με άλλους τρόπους, και όχι απλώς το να παρακολουθούν ή να περιμένουν από άλλους να κάνουν πράγματα για αυτούς. Κυρία Παλαιολόγο, κυρία Φόρτε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή επιτυχία στην αυριανή εκδήλωση και με το καλό να τα ξαναπούμε και πάλι.